Αναγκαίο σου ποτέ η αναβάθμιση του οδικού άξονα Ηράκλειο Αρκαλοχώρη Βιάνος, η οποία αφορά την οδική διασύνδεση του νομού και της Νότιας Κρήτης με το υποκατασκευή διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ο Βασίλης Κεγκέρογλου τόνισε με έμφαση ότι το Υπουργείο Υποδομών αποσιωπά την ευθύνη του σε σχέση με τη συντετήρια οδό του αεροδρομίου, η οποία αναφέρεται ρητά στη σύμβαση παραχώρησης του μεγάλου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Για τον δρόμο Ηράκλειο Βιάνος, ο οποίος αναφέρεται μέσα στην σύμβαση παραχώρησης για τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου. Ως συνδετήρια οδός του αεροδρομίου, το Υπουργείο έχει την ευθύνη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που θα προκύψουν από την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου με τη λειτουργία του αεροδρομίου. Τετράγινος δρόμος. Αυτή είναι η λύση. Όμως ο δρόμος ο συγκεκριμένος είναι το 2000. Και είναι κρίμα να χάνουμε ανθρώπινες ζωές είτε από ταχύτητες είτε από κακοτεχνίες. Πρόκειται για έναν δρόμο που τα ατυχήματα είναι συχνά, ενώ μετά την κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξηθεί σημαντικά. Υπάρχει ανάγκη να τεκμηριώσουμε την ευθύνη του Υπουργείου να εντάξει στα συμπληρωματικά έργα βάσει του άρθρου 18 της Σύμβασης Παραχώρησης για το Αεροδρόμιο την αναβάθμιση του οδικού άξονα Ηράκλειο Βιάνος. Το Υπουργείο Υποδομών μέχρι τώρα αποσιωπά αυτή την ευθύνη που έχει. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης και άλλους φορείς, πρόκειται να τεκμηριώσουν την ευθύνη του Υπουργείου, ώστε το έργο να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο και να εκτελεστεί είτε από τον ανάδοχο του έργου, είτε με τη διαδικασία της διακήρυξης δημοπράτησης. Θα πρέπει το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του. Σε αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους φορείς να συνδράμουν την προσπάθεια και να υποχρεώσουμε την κυβέρνηση να δώσει ένα τέλος σε αυτήν την ανασφάλεια. Το σύμβαση παραχώρησης, σας θυμίζω, την έχει υπογράψει το Υπουργείο Υποδομών. Δεν τον έχει υπογράψει κανένα άλλο Υπουργείο της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν είναι συνυπεύθυνο, συναρμόδιο. Εκτιμούμε ότι η περιφέρεια θα έχει μια σημαντική επιχορήγηση και από το Ταμείο Ανάκαψης, αλλά και από ευρωπαϊκούς πόρους για την οδική ασφάλεια της δεύτερης φάσης, που είναι η μελέτη της Εγνατίας. Εάν πάρουμε τις εγκρίσεις από το Υπουργείο, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε εμείς το συγκεκριμένο έργο και περιμένουμε όμως την έγκριση από πλευράς του Υπουργείου όταν πάνε οι μελέτες αυτές, αν μπορεί να κατασκευαστεί μια μεσοπρόθεσμη λύση μέχρι να γίνει η μεγαλύτερη. Ο στόχος είναι η μεγαλύτερη λύση που πρέπει να πάει στη σύμβαση παραχώρησης. Η αναβάθμιση του οδικού άξονα Ηράκλειο Αρκαλοχώρη Βιάνος βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Βασίλη Κεγκέρογλου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Όπως τόνισαν, θα πρέπει να κατασκευαστεί ένας δρόμος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση με διαχωριστικό τοιχείο. Η αναβάθμιση αυτή είναι παραπάνω αναγκαία και αδύρυτη ανάγκη με τη λειτουργία του αεροδρομίου.